48.807. 48.807, ωραία. Κύριε Δήμαρχε, σήμερα λοιπόν έχουν μαζευτεί εδώ τα σχολεία. Από ό,τι φαίνεται είναι πολύ ευαισθητοποιημένα, γιατί βλέπουμε πολλά κουπόνια πραγματικά για την ανακύκλωση. Είναι πολύ... Καταρχήν να καλωσορίσω τον φίλο και πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ, Γιάννη Σμερνιώτη, πολλά χρόνια δήμαρχο Τρυπόλεως και νυν πρόεδρο ΦΟΔΣΑ, και να τον συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Τι είναι αυτή η πρωτοβουλία, την οποία πράγματι αγκάλιασαν τα παιδιά, είναι το ότι ανακυκλώνουν, μαθαίνουν να ανακυκλώνουν, μπαίνουν στην κουλτούρα της ανακύκλωσης και της αειφορίας, της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι η μέρα παραμονή της, της Παγκόσμιας ημέρας προστασίας του περιβάλλοντος, και αυτό έχει και αυτό τον δικό του συμβολισμό. Πρέπει λοιπόν τα παιδιά μαζεύουν στα σχολεία τους, μαζεύουν και ανακυκλώνουν πλαστικά μπουκάλια και ανάλογα με τον αριθμό των μπουκαλιών μπαίνουν σε έναν διαγωνισμό. Όποια τάξη έχει τα περισσότερα μπουκάλια ανακυκλώσει να πάρει ως δώρο, ως έπαθλο ένα ταξίδι ή τέλος πάντων της τάξης και κάποια άλλα δώρα. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ αξιοπρεπή προσπάθεια. Από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων μας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βάλουμε το Άργος, τον Δήμο Άργος Μυκηνών, στη φιλοσοφία της ανακύκλωσης. Το έχω πει πολλές φορές ότι μέχρι τώρα η έννοια ανακύκλωση για τον Δήμο Άργος Μυκηνών ήταν άγνωστη λέξη. Αυτό που θέλουμε είναι... Ήδη έχουμε εγκαταστήσει τους έναν οικίσκο και θα εγκαταστήσουμε και τους υπολείπους, τέσσερις. Έχουμε ήδη συνάψει συμβάσεις για ανακυκλώσεις υφασμάτων, βαλών, υποδημάτων, δερμάτων κτλ. Τηγανέλαια, και κάθε, ο στόχος μας βεβαίως είναι να μπορέσουμε να μπούμε στην όλη διαδικασία και για ανακύκλωση του οργανικού. Αυτή πρέπει να είναι η πορεία μας, αυτή πρέπει να είναι η κατεύθυνση. Νομίζω ότι και ο ΦΟΔΣΑ συμφωνεί απολύτως στο ότι πρέπει να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανακύκλωση σε όσο το δυνατόν περισσότερα ρεύματα, και αυτή η σημερινή εκδήλωση είναι πραγματικά μια εκδήλωση η οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από τις πολύ μεγάλες ηλικίες να μπουν στην διαδικασία και στη φιλοσοφία της ανακύκλωσης. Αυτοί που χρειάζεται να μπουν στη διαδικασία αυτή είναι ποιοι? Οι νέες γενιές, η ελπίδα για το μέλλον μας, η οποία πρέπει την ανακύκλωση να την έχει μέσα στο μυαλό της, να την έχει ως αυτονόητη δράση την οποία πρέπει να κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος και για το μέλλον της ανθρωπότητας. Κύριε Σμερνιώτη, σας καλωσορίζουμε εδώ στην Αργολίδα ως πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ με τον νέο συγχρόνο. Η μέρα σήμερα είναι εξαιρετική. Όπως βλέπουμε, τα παιδιά έχουν ανταποκριθεί στο μήνυμα της ανακύκλωσης, ναι. Κάτι που είναι για το περιβάλλον εξαιρετικά σημαντικό. Κοιτάξτε, είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την ανάδοχο των οικίσκων ανακύκλωσης, μια προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και δύο περίπου χρόνια με την προηγούμενη διοίκηση και τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, και παρά τα όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν στην πορεία, γιατί ξέρετε, οι οικίσκοι θέλανε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, υπήρχαν θέματα με υπηρεσίες που έπρεπε να διοδοτήσουν, με τις λιγοδοτήσεις, νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, και αυτή η σημερινή μέρα έρχεται ουσιαστικά να δώσει και το στίγμα αυτής της προσπάθειας, δηλαδή περισσότερο να εκπαιδεύσει, θα έλεγα, την νέα γενιά στη λογική της κυκλικής οικονομίας. Ξέρετε ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μια περιφέρεια που ταλαιπωρήθηκε πολύ στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, υπό την έννοια ότι ήμασταν ακόμα στην προηγούμενη διαδικασία των ανοιχτών χωματερών. Δυστυχώς μόνο δύο χυτά δημιουργήθηκαν, ένα στο Κιάτο με πολλά προβλήματα,
και ένα στο ξυλόκαστρο, αλλά και αυτή ήταν πολύ πολύ μικρή δυναμικότητα. Φαίνεται ότι με τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και των σταθμών μεταφόρτωσης των 5 μονάδων της Σύμβασης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, της ΔΥΤ, και την σε λίγους μήνες λειτουργία και της τρίτης μονάδας στην Μεσσηνία, στην Καλλιρόη, ο ΦΟΔΣΑ θα έχει κυρίαρχο ρόλο στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων. Ο στόχος τώρα ποιος είναι? Είναι μέσα από τον εθνικό σχεδιασμό, τον καινούριο, και κατ' επέκταση τον περιφερειακό σχεδιασμό, να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε απολύτως στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και η περιφέρεια Πελοποννήσου να γίνει η πιο καθαρή περιφέρεια της χώρας. Έχουμε τις υποδομές πλέον και το ζητούμενο είναι αυτές οι υποδομές να τις αξιοποιήσουμε κατοδοτετών καλύτερα. Και αυτή η πρωτοβουλία με αυτά τα βραβεία, όχι συμβολικά, είναι και ουσιαστικά, και την τεράστια συμμετοχή των παιδιών, νομίζω δίνουμε το στίγμα της επόμενης μέρας. Αυτό επίσης θέλω να πω, έχοντας τα στοιχεία από 18 περίπου οικίσκους μέσα στο 23 για ένα μήνα περίπου, κατά μέσο όρο, μιλάμε για 400 τόνους που μπήκαν στους οικίσκους ανακύκλωση. Αν δείτε το νούμερο, είναι αρκετά μεγάλο, και αν λειτουργήσουν και 58 πλήρως, θεωρώ ότι δεν θα είναι μόνο το συμβολικό, αλλά θα υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, υπό την έννοια ότι όλη αυτή η ποσότητα εκτρέπεται από την διαδικασία επεξεργασίας των μονάδων και κάποια επέκταση στην ταφή, που ξέρετε το τέλος ταφής, ο Δήμος το ξέρει καλύτερα, γιατί προσπάθειες είναι περίπου 35 ευρώ ο τόνος, έτσι, που επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των Δήμων και κατ' επέκταση τους δημότες. Άρα είναι όφελος και για τις τσέπες. Εγώ θέλω, φυσικά. Εγώ θέλω να, και το βασικό, ότι βγαίνει καλό υλικό, το οποίο δεν χρειάζεται καμία επεξεργασία, μπορεί να ξαναμπεί στη διαδικασία της επαναχρησιμοποίησης. Έτσι. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της προηγούμενης διοίκησης του ΦΟΒΖΑ και τις προηγούμενες δημοτικές αρχές για τη συνεργασία, και τις δημοτικές αρχές που σήμερα έχουν την ευθύνη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί φαίνεται ότι όλοι μαζί θα περάσουμε στην επόμενη εποχή για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και να ευχηθώ στα παιδιά που θα κερδίσουν το διαγωνισμό καλή διαμονή στα ταξίδια τους. Και εγώ θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Αντιδήμαρχο Ανακύκλωσης, Αηφόρου Ανάπτυξης και Καθαριότητας, κυρία Αργυροπούλου, η οποία από την ανάληψη των καθηκόντων μας πίστεψε στο θέμα της ανακύκλωσης, με συνόδευσε στο Υπουργείο και στο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γραφάκο, για την εξέβρεση τρόπων ανακύκλωσης, εξέβρεση ανακύκλωσης, και το να μπορέσουμε τέλος πάντων να κάνουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και ειλικρινά την ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσπάθειες της. Πέρασαν λοιπόν οι μέρες κατά τις οποίες τα σχολεία μας είχαν κληθεί να συγκεντρώσουν, αν επιθυμούσαν, κουπόνια, ώστε ανακυκλώνοντας πλαστικό, μέταλλο και γυαλί, να συγκεντρώσουν ένα πλήθος κουπονιών, έχοντας και ένα παραπάνω κίνητρο για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για διαγωνισμό που αφορά ταξίδια και προϊόντα τεχνολογίας που αρέσουν πολύ στα παιδιά. Ο στόχος μας ήταν να βάλουμε τα παιδιά στη διαδικασία του να σκεφτούν αν μπορούν αυτό το υλικό που έχουν στα χέρια τους να το ανακυκλώσουν, αν μπορούν να το εντάξουν μέσα σε μια διαδικασία κυκλικής οικονομίας, επαναχρησιμοποίησης, να σκεφτούν τους φυσικούς όρους, οι οποίοι δεν είναι ατελείωτοι, και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν και αυτοί στην προστασία του περιβάλλοντος και δημιουργούν τις συνθήκες ώστε και οι επόμενες γενιές να πάρουν στα χέρια τους ένα ασφαλές, υγιεινό και ωραίο περιβάλλον. Από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με την ανταπόκριση που υπάρχει. Υποσχόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα με
νέες δράσεις, ευαισθητοποίησης. Είμαστε ήδη στη διαδικασία να εντάξουμε και άλλα ρεύματα στο Δήμο μας στην ανακύκλωση. Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι πρωταρχικός μας στόχος. Αρρωγή δίπλα μας πάντοτε θέλουμε να είναι οι πολίτες. Προσδοκούμε στην αμέριστη συμπαράσταση και συμμετοχή της νέας γενιάς, γιατί σε αυτούς δίνουμε όλη την προτεραιότητα στην ευαισθητοποίηση και στην προώθηση του μηνύματος μέσα στην κοινωνία. Κάθε παιδάκι θα πάει στο σπίτι του ενθουσιασμένο και θα παροτρύνει και τους γονείς στην ίδια διαδικασία διαλογής. Και ελπίζουμε όλοι οι πολίτες να αγκαλιάσουν την ανακύκλωση και να δουν, όπως βλέπουμε και εμείς, την ανακύκλωση με το ίδιο μάτι αγάπης και προσφοράς προς την κοινωνία και στο περιβάλλον. Για να μας πει ένα από τα παιδιά, για ποιοι παίζουμε εσάς. Προσπαθήσαμε πολύ σε αυτό το διαγωνισμό. Είδαμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε πώς λειτουργεί η ανακύκλωση και αν μπορεί ο καθένας μας να αναλάβει έτσι ένα μικρό κομμάτι να μας βοηθήσει. Και πιστεύουμε πως έχουμε καταφέρει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, δηλαδή η πλειοψηφία της τάξης μας βοήθησε να μαζέψουμε όλα αυτά τα μπουκάλια. Και το σχολείο μας στήριξε αρκετά, γιατί οι καθηγητές μας βοήθησαν όχι να τα μετρήσουμε, να τα συλλέξουμε, να τα πάμε, γιατί είναι λίγο δύσκολο να τα φέρεις όλα αυτά τα μπουκάλια. Είστε νέο σχολείο, τι? Ναι, η δεύτερη ηλικίου. Πόσο μπουκάλια μιλάμε? 112.000. Πολλά μπουκάλια πραγματικά. Οπότε τα μαζεύατε? Η αλήθεια είναι ότι αρχίσαμε να μαζεύουμε πριν το Πάσχα, αλλά επειδή κινητοποιήθηκαμε έτσι γρήγορα, καταφέραμε να τα μαζέψουμε. Είναι πραγματικά πολύ σοβαρό για το περιβάλλον το να συγκεντρώνουμε τα πλαστικά, έτσι δεν είναι? Η ανακύκλωση είναι σοβαρή η δράση. Ναι, πραγματικά, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτιαχτούν καινούργια μπουκάλια, διότι η πόρη της γης δεν είναι ατέλειωτη. Και αν καταφέρουμε να ανακυκλώσουμε τα υλικά που ήδη έχουμε, θα μας βοηθήσει σε οικονομικό, σε περιβαλλοντικό τομέα. Είναι σήμερα τα παραδίδετε λοιπόν. Ναι, μετά από πολύ έτσι κόπο θα παραδώσουμε να δούμε αν καταφέραμε να κερδίσουμε και κάτι. Θέλετε να κερδίσετε το διαγωνισμό? Τι έχει ο διαγωνισμός, ξέρετε? Αν θυμάμαι καλά, είναι 3 βραβεία. Το πρώτο είναι ταξίδι στην Ευρώπη. Το δεύτερο εντός των συνόρων της Ελλάδας και το τρίτο είναι ένα smartwatch. Πραγματικά ό,τι καταφέρουμε να κερδίσουμε θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αλλά εντάξει, το ταξίδι στο εξωτερικό είναι ένα όνειρο έτσι πολύ, πολύ δυνατό. Στο σχολείο περνάει η ανακύκλωση. Ναι, ναι. Το μήνυμα. Πραγματικά τη μέρα που μας είπαν για διαγωνισμό, έβλεπα όλους, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, είχαν όλοι τρέξει, μαζεύαν από κάτω τα μπουκάλια, ήταν έτσι πραγματικά τρομερό. Θα συνεχίσετε όμως και χωρίς διαγωνισμό? Κοιτάξτε, εγώ το μηχάνημα με το που ήρθε στο. Εγώ είμαι μένω στον Άφλιο, με το που ήρθε το μηχάνημα στον Άφλιο, το είχα χρησιμοποιήσει και μαζεύουμε τα μπουκάλια από πάντα. Δηλαδή και όσοι μαθητές ξέρω μαζεύουν. Και ότι αν δεν παρόλα αυτά πάρουμε κάποιο από τα έπαθλα, έχουμε ανταμυφθεί με άλλους τρόπους. Διότι έχουμε εξοικειωθεί με αυτή την ιδέα. Καταρχήν είδα ότι οι μαθητές μου ήταν ήδη έτοιμοι. Η πρώτη τους απορία ήταν γιατί αργήσαμε τόσο πολύ. Άρα το ήθελαν πολύ, βέβαια ήταν και κίνητρο το έπαθλο που υπάρχει, αλλά είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί. Ήδη ενώ τελείωσε ο διαγωνισμός, εμείς ανανεώσαμε τις σακούλες μέσα στα τμήματα για να συνεχίσουν να ανακυκλώνουν. Τους τονίσαμε ότι το καλύτερο είναι να μην σπαταλάμε, να επαναχρησιμοποιούμε, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούν να γίνουν τα δύο πρώτα, τουλάχιστον να ανακυκλώνουμε. Φέρατε αρκετά κουπόνια? 42.000 και κάτι.